Ευλογείτε γέροντα, την ευχή σας. Έχουμε έρθει από Αθήνα και θέλουμε να σας κάνουμε κάποιες ερωτήσεις πάνω στο θέμα του προσωπικού αριθμού, γιατί πάρα πολλοί έτσι άνθρωποι έρχονται με αγωνία, καλή αγωνία και μας ρωτούνε αν θα τον πάρουμε ή όχι. Μια πρώτη ερώτηση θέλουμε να σας θέσουμε είναι αυτός ο προσωπικός αριθμός που θέλουν από το Σεπτέμβριο να ξεκινήσουν σιγά σιγά να μας τον δίνουν, εάν έχει σχέση με τη σωτηρία μας. Ναι, η ψυχή μου γνώμη είναι όταν βαπτιζόμαστε ο Θεός στέλνει άγγελο να μας φυλάει όλη μας τη ζωή και μας δίνει όνομα, δεν μας έδωσε αριθμό. Αυτό αν εμείς το αλλάξουμε και αντικαταστήσουμε το όνομα με τον αριθμό, αντιστρατευόμαστε στο θέλημα του Θεού. Δεν είναι κατά Θεόν αυτό που θέλω να κάνω. Η ψυχή μου γνώμη είναι. Έπειτα τι εξυπηρετεί, γιατί να κάνουμε αυτό το πράγμα. Τόσα χρόνια η ανθρωπότης δεν εξυπηρετείται όπως είναι τώρα και θέλουν να τον αλλάξουνε. Έπειτα ένα άλλο επιχείρημα φέρνω. Από το καρπό γνωρίζει το δέντρο και από τα έργα γνωρίζει ο άνθρωπος. Σας ρωτάω να μου πείτε, εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού, όταν δεν σέβομαι την ελευθερία του άλλου και τον πιέζω να κάνει κάτι που δεν θέλει και όταν δεν το κάνει, τον τιμωρώ, τον σκολάω από τη δουλειά και δεν ξέρουμε τι θα φάει και τι θα κάνει. Είμαι άνθρωπος του Θεού εγώ αυτό το πράγμα όταν το κάνω. Πώς θα τους έχω εμπιστοσύνη, αφού δεν σέβομαι την ελευθερία του άλλου. Είναι ύποπτο αυτό που θέλω να κάνω. Ναι, γέροντα, αλλά σκεφτείτε ότι υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν παιδιά, θέλουν να σπουδάσουν, θέλουν να φάνε. Και ας πούμε ότι ο ένας από τους δύο σύζυγους συμφωνεί με αυτά που μας λέτε, βεβαίως δεν παίρνει τον προσωπικό αριθμό, αλλά η σύζυγος λέει τα παιδιά πρέπει να φάνε. Δεν ξέρω τι θα κάνεις και δεν μπορεί έτσι να χωρίσουν και ζευγάρια. Δεν θα υπάρξουν διαφωνίες και διχόνοιες Ναι, ανάμεσα. αλλά ποιο δεν φταίει ο Θεός αυτό το πράγμα. Δεν φταίει ο νόμος του Τι Θεού. εναλλακτική Όσους, λύση. ναι, όσους Γαβρίλο κατά Χριστόν σαν λόγος ο Γεωργιανός μας λέει, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα και θα μας πιέσουν και θα μας πούνε ότι αν δεν έχεις ταυτότητα, δεν μπορείς να πουλήσεις, να αγοράσεις, τότε δεν μπορούμε να μένουμε στις πόλεις. Θα φύγουμε στα βουνά και θα δώσει ο Θεός δύναμη σε ένα φύλλο από ένα δέντρο να μας συντηρείς για ένα μήνα. Αγία Ματρόνα η τυφλή έλεγε, θα παίρνουμε χώμα, το κάνουμε κουλούρι και θα γίνεται όντως κουλούρι. Όντως κουλούρι. Στην Παλιά Διαθήκη έχουμε δύο γεγονότα. Οι Εβραίοι φύγαν από την Αίγυπτο και πηγαίναν στην γη της Επαγγελίας. Χρόνια ολόκληρα ήταν εμπορία. Δεν μέναν σε ένα μέρος να σπείρουν, να θηρίσουν. Πώς τους έθριψε ο Θεός. Έστειλε του μάνα. Και τώρα δεν θα μας αφήσει ο Θεός. Πάλι ο προφήτης Ηλίας που τον έστειλε ο Θεός σε μια χείρα για να τον φιλοξενήσει, βρήκε μια γυναικούλα έξω από την πύλη και τη λέει τι κάνεις, λέει μαζεύω ξύλα και έχω λίγο αλεύρι και λίγο λάδι και να μαγειρέψω να φάω εγώ και το παιδί μου και μετά πεθάνουμε. Και λέει ο προφήτης πήγαινε μαγείρεψε και φέρε να φάω πρώτα εγώ και το δοχείο που έχεις το αλεύρι και το δοχείο που έχεις το λάδι δεν τελειώνει και δεν τελείωσαν. Άρα αυτό που μας λέτε σαν εναλλακτική είναι η απόλυτη εμπιστοσύνη στο Ναι, Θεό. ναι, ναι. Να εφαρμόσουμε το θέλημα του Θεού. Και ο Θεός θα βρει τρόπο, δεν θα μας εγκαταλείψει. Θα μας βοηθήσει. Να ρωτήσουμε για κάτι άλλο, Γέροντα. Εμείς που είμαστε και πνευματικοί και έρχονται και μας ρωτάνε τα πνευματικοπαίδια μας να τον πάρουμε, να μην τον πάρουμε, να είμαστε κάθετοι και να λέμε δεν θα τον πάρετε, ή να τους ενημερώνουμε ότι αυτό έχει σχέση με το σφράγισμα, ότι έχει σχέση με την εποχή του Αντιχρίστου, ότι οδηγεί στην απώλεια της ψυχής μας και να τους αφήνουμε ελεύθερα να επιλέγουν. Θα λέμε τη γνώμη μας ότι δεν μας συμφέρει, μπορεί να μας στοιχίσει την αιώνια σωτηρία αυτό το πράγμα. Θα ενημερώνουμε, θα λέμε την Την αλήθεια στους αιώνια απώλεια. ανθρώπους. Όποιος δεν λέει την αλήθεια είπε ένα σοφός, ένα λέει ψέματα. Ναι. Και έρχεται τώρα κάποιος και μου λέει ότι ναι, μου είπατε να μην τον πάρω, αλλά εγώ όμως, επειδή και η γυναίκα μου με πίεζε, έχουμε και παιδιά, αναγκάστηκα και τον πήρα. Σε αυτόν τον άνθρωπο θα βάζουμε κάποιο επιτίμιο? Ναι, για να τον βοηθήσουμε να μετανοήσει. Ναι.
να τον βοηθήσουμε να μετανοήσει. Κάτι να τον λέμε να κάνει τον άνθρωπο. Να μετανοήσει σωστά. Και κάτι άλλο έτσι, κάτι πονηρό που λένε, δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε. Λέμε ότι αυτός ο προσωπικός αριθμός θα έχει μία αμφίδρομη λειτουργία. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι πάω εγώ, θέλω να πάρω κάποια φάρμακα και μου ζητάνε τον προσωπικό αριθμό. Λέω εγώ εκ πεποιθήσεως δεν το χρησιμοποιώ. Εάν μου πούνε δώσε το όνομά σου, με το που δίνω το όνομά μου, αυτό αντιστοιχεί στον προσωπικό αριθμό. Και λένε τώρα κάποιοι ότι εδώ πέρα είναι μία ακούσια χρήση του προσωπικού αριθμού. Δηλαδή, εγώ δίνω το όνομά μου, όπως έκανα και παλαιότερα. Τώρα, εάν αυτό το όνομα συνδέεται με αυτόν τον προσωπικό αριθμό, δεν σημαίνει ότι εγώ χρησιμοποιώ τον προσωπικό αριθμό, αλλά αυτό είναι λίγο μία, δεν ξέρω, είναι κουτοπονηριά, είναι... Πώς το ναι, βλέπετε? Στους διωγμούς υπήρχαν χριστιανοί που πηγαίναν στους δημίους και πληρώναν χρήματα και τους δίνανε ένα πιστοποιητικό ότι θυσιάζαν στα είδωλα χωρίς να έχουν θυσιάσει. Ήταν λιβελοφόροι. Αυτούς η Εκκλησία τους καταδίκασε. Ναι. Δεν τους δικαίωσε. Αυτή η επιστολή του Αγίου Πασίου θα σας βοηθήσει αν τη διαβάσετε καλά, καλά, επισταμμένος. Θα βρείτε κάποια επιχειρήματα. Γέροντα, πολλοί λένε ότι η νέα αυτή ταυτότητα ηλεκτρονική, επειδή δεν θα πάρει ακόμα τον προσωπικό αριθμό, η ενοποίηση θα γίνει λίγο πιο μετά, ότι έχουμε τρόπον την μία έκπτωση χρόνου, μέχρι ότου γίνει αυτό κοινό όλα σε ένα. Εσείς πώς το ακούτε αυτό? Εγώ δεν τους έχω εμπιστοσύνη, όπως με τα εμβόλια. Σκοτώσαν εκατομμύρια άνθρωποι πάνω στον πλανήτη της Γης και πιέζαν τους ανθρώπους να πάρουν εμβόλια. Πώς να έχω εμπιστοσύνη σε τέτοιους ανθρώπους? Δεν τους έχω καμιά εμπιστοσύνη. Είναι άνθρωποι αναξιόπιστοι, δεν είναι χριστιανοί. Εκατομμύρια άνθρωποι σκοτώσαν πάνω στον πλανήτη της Γης και πιέζαν τους ανθρώπους να κάνουν τα εμβόλια. Και είχαν και τη συμμαχία της Εκκλησίας. Πού είναι η Εκκλησία? Πρέπει να σηκώσει ανάστημα και να πει όχι στους ανθρώπους, μην παίρνει την πόλη. Πολλοί έχουν την τοποθέτηση ότι, ωραία, ακόμα και όταν θα έρθει η νέα ηλεκτρονική ταυτότητα συνδεδεμένη με τον προσωπικό αριθμό, θα συμπεριλαμβάνει και τον προσωπικό αριθμό, ότι αυτό δεν έχει απαραίτητα το 666. Δηλαδή το 666 θα έρθει εκουσίως χωρίς να μας πιέσουν και θα είναι ξεκάθαρο. Αν αυτό ισχύει, η ερώτηση είναι μόνο και μόνο με την αποδοχή της ταυτότητας και του προσωπικού αριθμού. Εγώ όταν το αποδεχθώ, δεν αποδέχομαι εν γνώση μου να μπω σε ένα αντίχριστο σύστημα, βέβαια, ανεξάρτητα αν δεν έχει ακόμα το 666. Ναι, ναι, αλλά και δεν. Αυτοί θα το βάλουν, δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε. Πώς θα το βάλουν μυστικά? Δεν τους έχω εμπιστοσύνη. Δεν θα πρέπει όμως για το διάβολο, δεν έχει αξία να το γνωρίζουμε? Το ότι υπάρχει. Ναι, αφού δεν είναι αναξιόπιστες άνθρωποι, δεν κάνουν καλό αυτοί. Θα του βάλουν κρυφά για να γίνει αιτία να... Και κάποια στιγμή θα το πούνε και φανερά. Βέβαια, θα το πούνε. Αν κάψουν την αντίσταση του λόγου και δεν υπάρχει αντίσταση, τώρα υπάρχει αντίσταση. Ο Χριστόδουλος έκανε αγώνα. Τι μου άρεσε αυτό που τους είπε. Στους πολιτικούς. Όταν ο Επαμενώντας νίκησε τους Σπαρτιάτες στη μάχη της Μαντινίας, οι Σπαρτιάτες είχαν νόμο και λέγανε όποιοι στρατιώτες γυρίνει και μένουν θα τους σκοτώνουν. Στην περίπτωση αυτή τώρα, όσοι δεν σκοτωθήκαν στη μάχη, γύρισαν πίσω. Έπρεπε να τους σκοτώσουν όλους. Και κάναν σύναξη δημογέροντες και είπαν «Εόμεν τους νόμους καθεύδεν. Ας αφήσουμε τους νόμους να κοιμούνται». Και τώρα αυτό πρέπει να κάνει Κύπρο. Να κοιμά, να αφήσει τους, να καταργήσει τους νόμους, να αφήσει να κοιμούνται. Αφού σκανδαλίζει τον Ορθόδοξο Ελληνικό λαό. Να βρουν κάτι άλλο τρόπο
να μην το κάνω αυτό. Τόσα χρόνια πώς εξυπηρετεί το άνθρωπό της, χωρίς αυτόν τον αριθμό. Θέλαμε να ρωτήσουμε επίσης, η Εκκλησία θα πάρει κάποια θέση για το θέμα αυτό? Δεν θα πάρει η Εκκλησία. Πήρε παλαιότερα και τώρα δεν θα πάρει η Εκκλησία. Όπως δεν πήρε και με τα εμβόλια. Παλαιότερα εννοείται ότι είχε πάρει θέση με τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Ναι, όχι, δεν θα πάρουμε. Υπάρχουν κείμενα, δεν ναι, θυμάμαι ακριβώς τώρα. Υπάρχουν αποφάσεις, ναι, ναι, ναι. Γέροντα, άλλη μία ερώτηση. Εάν η Εκκλησία πει να τον πάρουμε τον προσωπικό αριθμό, εμείς θα κάνουμε υπακοή? Όχι, δεν θα κάνουμε υπακοή. Έρχονται εδώ οι ιερείς και μου λένε, μου είπε ο Δεσπότης Στεφανός έναν Ορθόδοξο με έναν Ετερόδοξο. Λέει ο παππούλης, Δέσποτα, η Εκκλησία, οι νόμοι, οι κανόνες της Εκκλησίας μας παπογράφουν αυτό το πράγμα. Και λέει ο Δεσπότης, είμαι πνευματικός ο πατέρας, οφείλεις να κάνεις υπακοή και αναφέρει το αποστολικό λόγιο, πείθεστε τις οικουμένες ημών και υπήκετε. Πώς ο Ιερός Χριστόστομος ερμηνεύει αυτό το αποστολικό λόγιο, πείθεστε τις οικουμένες ημών και υπήκετε. Ρωτάει ο Άγιος, είμαι πονηρός ή ο ηγούμενος και ούπιθόμεθα, και ρωτάει και παροτρύνει ως εξής. Πονηρός πώς λέγεις, είμαι πίστεως ένεκεν, φεύγει αυτόν και παρέτησε, μη μόνο άνθρωπος ή, αλλά καν άγγελος εξ ουρανού κατεών, όχι μόνο άνθρωπος, και άγγελος να είναι. Και ο Απόστολος Παύλος αυτό λέει στους Γαλάτες. Καν άγγελος επαγγελίζεται εμείς, παρά επαγγελίσαμε ανάθεμα έστω. Σας ρωτάω να μου πείτε, ήταν δυνατόν ποτέ να πάει στους Γαλάτες ένας άγγελος και να τους κηρύξει αντίθετα από ό,τι δίδαξε ο Απόστολος Παύλος? Όχι, τότε γιατί του λέει, άσκοπο είναι, πυρετό. Για να μας προφυλάξει, να πέσουμε στην παγίδα και πούμε ο Δεσπότης μας είναι Άγιος, ανασταίνει νεκρούς, ανοίγει τα μάτια από τυφλούς. Όλα να τα κάνει αυτά. Αφού λέει κάτι που δεν συμφωνεί με την Εκκλησία, δεν πρέπει να του κάνουμε υπακοή. Έχουμε καθήκοντα προς τους πνευματικούς μας πατέρες και καθήκοντα προς τον Θεό. Τα καθήκοντα προς τον Θεό είναι υπέρτερα των καθήκοντων προς τους πνευματικούς μας πατέρες. Αν ένα καθήκον προς τους πνευματικούς μας πατέρες συγκρούεται με το καθήκον προς τον Θεό, πάβει να ισχύει, καταργείται. Παράδειγμα έχουμε την Αγία Γραφή. Και όταν στους ανθρώπους δεν λέμε την αλήθεια και δικαιολογούμε τα αδικαιολόγητα και κρύβουμε την αλήθεια, τότε θα ισχύσουν για μένα και για τον καθένα που του κάνει αυτό τα φοβερά ΟΕ που είπε ο προφήτης Ισαΐας. ΟΕ λέγοντες το καλόν πονηρών και το πονηρών καλόν. ΟΕ τηθέντες το φως σκότος και το σκότος φως. Θα ισχύσουν για μένα και για όλους όσοι κρύβουμε την αλήθεια και δεν τη λέμε και παραποιούμε τα πράγματα και δικαιολογούμε τα αδικαιολόγητα, τα φοβερά λόγια που είπε ο Απόστολος Παύλος στο μάγο του Ενελήμα, στην Ίσο Κύπρο και στην πόλη Πάφο. Ο Απόστολος κατηχούσε τον Ανθίποτο Σέργιο και επενέβη ο μάγος και προσπαθούσε να διαστρέψει την αλήθεια. Και του είπε ο Απόστολος, τι του είπε? Αυτά που είπε δεν τα είπε επειδή θύχθηκε ο εγωισμός του. Ρητός στο Ιερό Κείμενο λέει πληστής Πνεύματος Αγίου. Τι του είπε? Ω πλήρης δόλου και πάσης ραδιοργίας, ιέ διαβόλου, εχθρέ πάης αληθείας, ου πάυση διαστρέφουν τα σοδούς Κυρίου τας ευθείας. Έτσι θα μας πει ο Θεός, ιέ διαβόλου, όταν διαστρέφουμε την αλήθεια. Βρισκόμαστε κοντά στο σφράγισμα, πιστεύετε? Έτσι νομίζω. Γιατί αυτοί από χρόνια αγωνίζονται να βγάλουν την ταυτότητα και ο Θεός τους εμποδίζει. Αλλά αυτός ο πατέρ Ιωάννης ο Καλαΐδης λέει δεν θα προφτάσουν να το κάνουν αυτό, θα επέμβει ο Θεός. Χρόνια αγωνίζονται. Άραγε δεν είναι καλό πράγμα. Πάνω σε αυτό λένε κάποιοι ότι αφού το λένε άγιοι άνθρωποι ότι δεν θα προλάβουν, τι ασχολούμαστε με την ταυτότητα κτλ. Γιατί να έχουμε τέτοια πολεμική και αντίσταση, αφού έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει τίποτα? Εδώ τι απαντάμε? Δεν ξέρω, πρέπει να κάνουμε έναν αγώνα. Το σφράγισμα θα έρθει δηλαδή, γέροντα, το σφράγισμα θα έρθει έτσι κι αλλιώς, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ανεξάρτητα κάνουμε και αν δεν πάρουμε τις ταυτότητες, αν γίνει κάτι. Εκεί αγωνίζονται χρόνια αυτό για να σφραγίσει την ανθρωπότητα. Ναι. Του λέει και αποκάλυψης. Ναι. Που είναι αλάθετο κείμενο. Ο λόγος του Θεού είναι αλάθετος. Κάνω μια άλλη ερώτηση. Ναι. Το
το Άγιο Όρος σαν κοινότητα πρέπει να πάρει θέση. Το Άγιο Όρος σαν κοινότητα πρέπει να πάρει θέση επίσημη. Και βέβαια πρέπει να πάρει. Να προφυλάξει τους μοναχούς. Και να βοηθήσει και τον κόσμο. Ναι, ναι. Και ένα άλλο θα σας πω. Ανεξάρτητα από αυτό το γεγονός, υπάρχουν μερικοί που λένε στους μοναχούς για θέματα πίστεως, τι ασχολείσαι με αυτά, αυτά είναι θέματα των πατριαρχών, θέματα των αρχιεπισκόπων, θέματα των επισκόπων. Αυτοί κανονίζουν για την Εκκλησία. Λέει, τι ασχολείσαι με αυτά. Τι λένε οι διάφοροι πατριάρχοι και αρχιεπίσκοποι και οι επίσκοποι. Τι λέει ο καθένας δεν έχει αξία. Τι λένε οι Άγιοι έχει αξία. Ναι. Λέει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στοδίτης, έργον δε του μοναχού, το μηδέ, το τυχόν ανέχεστε και νοτομήστε το Ευαγγέλιο. Η τράπεζα έχει θησαυρούς και αφού έχει θησαυρούς έχει φρουρούς και η εκκλησία έχει θησαυρούς. Ποιοι είναι οι θησαυροί? Είναι τα δόγματα της πίστης. Και ποιοι είναι οι φρούροι? Όλοι οι ρασοφόροι και οι μοναχοί. Έργον δε του μοναχού, το μηδέ, το τυχόν ανέχεστε και καινοτομήστε το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το έργο του. Θέλει να κάθεται στο κελί του και να προσεύχεται. Όταν ο Μπαρλάμ κήρυτε τις αιρετικές του διδασκαλίες, ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς έκανε αγώνα και οι πατέρες του λέγαν «Τι ασχολείσαι με αυτά, κάθεται στο κελί σου, μην χάνεις τον χρόνο σου, την ησυχία σου». Και ο Άγιος δεν δέχτηκε, σου λέει «Δάναψε φωτιά και εγώ κάθεται στο κελί μου». Πιστεύετε ότι ο Άγιος Παΐσιος αν ήταν στις μέρες μας βέβαια, θα έκανε έτσι κάποιο βέβαια, συλλαλητήριο, θα έκανε βέβαια, όπως τότε με την ταινία. Βγήκε έξω ο Άγιος, ναι βγήκε έξω και άρρωστος ήταν και βγήκε έξω. Πρέπει να κάνουμε αγώνα. Και πάλι λέει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στοδίτης, εντολή Κυρίου, μη σιωπάνε γεώ και ενδυνεμπούσες πίστεως. Εντολή Κυρίου, ο Θεός διατάζει. Είπαμε, δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη. Αυτός ο αριθμός ο προσωπικός είναι ύποπτος. Τόσα χρόνια η ανθρωπότης πορευόταν χωρίς αυτόν τον αριθμό. Ναι. Και θα... Αυτό είναι έξυπνο και λογικό επιχείρημα. Θα πούμε, τόσα χρόνια δεν γινόταν. Μας δίνει ο Θεός όνομα και εμείς θα το αλλάξουμε. Είναι αυτό, αν τα αθώοι θα είμαστε εν ημέρα κρίσης ενώπιον του Θεού. Ναι. Να αρνηθούμε το όνομά μας. Και να πάρουμε τον αριθμό, θα μας δικαιώσει ο Θεός. Θα έχει, η Εκκλησία θα έχει πνευματική ευθύνη αν δεν τοποθετηθεί. Βέβαια, βέβαια. Τεράστια ευθύνη. Δεν θα είναι ποιμένες, θα είναι λυκοποιμένες. Άμα δεν πούνται είναι αλήθεια στο λόγο και δεν κάνουν αγώνα. Ναι. Τι είπε ο Θεός πριν κάνει τον κατακλυσμό? Ου μη καταμένει το πνεύμα μου επί τους ιούς των ανθρώπων, δια του είναι αυτούς σάρκας και τους έπνιξε όλους. Εμείς τώρα είμαστε πολύ χειρότεροι από τους νοήτες. Αυτοί είναι όχι μόνο αθωότεροι, ασυγκρίτως αθωότεροι από εμάς. Όπως και οι Σοδομήτες και οι Γομωρίτες. Κάναν την αμαρτία, αλλά δεν ψηφίσαν νόμο. Εμείς ψηφίζαμε νόμο και κάναμε και παρελάσεις. Ναι. Και η Εκκλησία σου πάει, δεν τους αφήνει. Ευχαριστούμε. Την ευχή σας να έχουμε. Λίγο να τους κεράσουμε κάτι.